Το διαστημικό σκάφος Orion της NASA έχει ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής του στη Γη και θα καταλήξει στον Ειρηνικό ωκεανό την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου. Η κάψουλα Orion στάλθηκε στο φεγγάρι μέσω του πυράβλου Space Launch System στα μέσα Νοεμβρίου, στα πλαίσια της αποστολής Artemis 1. Το διαστημικό σκάφος Orion θα είναι σε λίγες ημέρες πίσω στη Γη και αν όλα κυλήσουν ομαλά και στην επιστροφή, η επόμενη αποστολή στο φεγγάρι θα πραγματοποιηθεί στα τέλη του 2024 και θα περιλαμβάνει αστροναύτες. Το σκάφος έκανε την δεύτερη και τελική κοντινή προσέγγιση του στη Σελήνη τη Δευτέρα, περνώντας σε απόσταση περίπου 130 χιλιόμετρων πάνω από την επιφάνειά της. Η NASA σχεδιάζει μια σειρά ολοένα και πιο πολύπλοκων δοκιμών για την κάψουλα Orion και τον πύραυλο εκτόξευσης στα πλαίσια της αποστολής Artemis. Η πρώτη πτήση προοριζόταν μόνο για τη δοκιμή των συστημάτων. Δεν υπήρχαν αστροναύτες στο σκάφος. Στην επόμενη αποστολή, Artemis 2, μια ομάδα ανθρώπων θα ταξιδέψει προς το φεγγάρι, θα βρεθεί σε τροχιά και θα επιστρέψει στη Γη. Αυτό που περιμένουν όλοι όμως με ανυπομονησία είναι η αποστολή Artemis 3, η οποία αποσκοπεί στην προσεδάφιση ανθρώπων στο φεγγάρι για πρώτη φορά μετά από 5 δεκαετίες. Η τρίτη αποστολή είναι προγραμματισμένη για τα τέλη του 2025 με αρχές του 2026. Όμως, η επιτυχία του σχεδίου εξαρτάται από το αν το τρέχον εγχείρημα θα ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα. Το Orion έφυγε από το Διαστημικό Κέντρο Kennedy στη Φλόριντα στις 16 Νοεμβρίου και ξεκίνησε ένα μακρύ ταξίδι γύρω από τη Σελήνη. Απομακρύνθηκε μέχρι και 430.000 χιλιόμετρα από τη Γη, δηλαδή πιο μακριά από οποιοδήποτε άλλο διαστημόπλοιο που έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει ανθρώπους. Το ταξίδι της επιστροφής είναι η κορυφαία προτεραιότητα της NASA για την αποστολή. Οι μηχανικοί πρέπει να βεβαιωθούν ότι το όχημα μπορεί να αντέξει την έντονη θερμότητα κατά την είσοδο στην ατμόσφαιρα της Γης. Επιπλέον η NASA και ο κατασκευαστής διαστημικών σκαφών Lockheed Martin πρέπει να γνωρίζουν ότι η ασπίδα στο κάτω μέρος της κάψουλας είναι απολύτως κατάλληλη πριν επιβιβαστούν αστροναύτες. Υποθέτοντας ότι η ασπίδα λειτουργεί και τα 11 αλεξίπτωτα που αναπτύχθηκαν για να επιβραδύνουν περαιτέρω το διαστημόπλοιο λειτουργούν επίσης, μια ελεγχόμενη πτώση στα ανοιχτά των ακτών της Καλιφόρνια θα συμβεί την Κυριακή, λίγο μετά τις 9:30 τοπική ώρα. Η αποστολή Artemis της NASA είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα που αποσκοπεί στην επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη και στη δημιουργία μιας βιώσιμης ανθρώπινης παρουσίας εκεί έως το 2030. Η αποστολή αυτή έχει εκτεταμένες επιπτώσεις τόσο εδώ στη Γη όσο και στην εξερεύνηση του διαστήματος, καθώς μας βοηθά να μάθουμε περισσότερα για το σύμπαν, να αποκτήσουμε γνώση σχετικά με την προέλευσή μας και να αναπτύξουμε νέες τεχνολογίες. Εν ολίγης, σηματοδοτεί ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο στο ταξίδι της ανθρωπότητας στην εξερεύνηση όχι μόνο του φεγγαριού, αλλά και του διαστήματος εν γέννη.